Την ώρα που οι μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν και παραμένουν το κλειδί στην πορεία της πανδημίας, ένας Έλληνας γιατρός και η ερευνητική του ομάδα δημιούργησαν επί γαλλικού εδάφους ένα νέο όπλο στη μάχη κατά του κορονοϊού. Πρόκειται για ένα νέο είδος τεστ που μπορεί να προβλέψει το πόσο βαριά ή όχι θα νοσήσει ένας ασθενής που έχει ήδη διαγνωστεί θετικός. Όχι για τους ασυμπτωματικούς ανθρώπους και όχι για τον κάθε πολίτη. Αφορά λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από COVID διαγνωσμένα και είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται από τον γιατρό, από τον θεράπονο γιατρό. Σε συνέντευξή του στο Ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη, ο γνωστός καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, που υπογράφει το νέο αυτό επιστημονικό εργαλείο, εξηγεί πως σε ένα βαθμό μέσω αυτού μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των εισαγωγών στις ΜΕΘ, αφού οι γιατροί θα έχουν στα χέρια τους μια ασφαλή εκτίμηση για πιθανή επιδείνωση, στην οποία θα συνυπολογίζεται φυσικά και η γενικότερη εικόνα του κάθε ασθενή. Αποκάλυψε ακόμη πως έχει ήδη προταθεί η χρήση του και στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν καταφέρουμε νωρίς να εντοπίσουμε ποιος κινδυνεύει να αναπτύξει σοβαρό COVID, άρα να μπει στο νοσοκομείο για να νοσηλευτεί με οξυγονοθεραπεία και τις άλλες θεραπείες που κάνουν στο νοσοκομείο. Και επίσης ποιος από αυτούς που θα κάνουν σοβαρό COVID κινδυνεύει να πάθει βαρύ COVID, δηλαδή να περάσει τη μονάδα εντατικής θεραπείας, τότε θα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να εφαρμόσουμε γρήγορα τις κατάλληλες θεραπείες, ώστε να ανακόψουμε αυτή την πορεία προς την σοβαρή μορφή της νόσου. Σύμφωνα με τον διεθνώς διακεκριμένο αιματολόγο, πλέον στο μικροσκόπιο της επιστημονικής μελέτης είναι οι επανανοσήσεις και η εμφάνιση επιπλοκών σε ασθενείς ακόμη και μήνες μετά την αποθεραπεία τους. Οι ασθενείς μέχρι και 2 μήνες μετά την αποθεραπεία τους από το COVID, περίπου 10% από αυτούς παρουσιάζουν αιματολογικές διαταραχές και κυρίως εικόνα ενεργοποίησης των αγκείων. Και παρότι πολλά δεδομένα κινούνται σε αχαρτογράφητα ακόμη νερά, είναι για παράδειγμα διαπιστωμένο πως ένα ποσοστό 2-3% μπορεί μέσα στον πρώτο μήνα μετά την νοσηλεία να παρατηρηθούν επεισόδια πνευμονικής εμβολής που μπορούν υπό συνθήκες να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο.